η έφοδος τώρα της ΑΕΚ με τον Κετσμπάγια. Προσπάθεια να τρυπήσει, θα έλεγε κανείς, την άμυνα του Παναθηναϊκού Γεωργιανός. Η προσποίηση, δεύτερη προσποίηση. Βρίσκεται στο έδαφος. Ο Βέλιος δείχνει χαρακτηριστικά να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Κετσμπάγια διαμαρτύρεται έντονα εδώ. Κετσμπάγια που νομίζω ότι του βάζει το πόδι ο Γεωργιάδης και τον ρίχνει. Θα το ξαναδούμε και από εδώ. Εδώ. Νομίζω πως είναι περίπτωση πέναλτι. Στο 54 λοιπόν απευθείας ο Καμπουράνης, η μπάλα περνάει, Ατματζίδης χάνει την μπάλα και είναι γκολ από τον Παναθηναϊκό. Γκολ από τον Γεωργιάδη στο 54 ο Ατματζίδης. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στο απευθείας φάουλ του Καμπουράνη και ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα με σκόρερ τον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαράλαμπου. Ο Ραβούσης που προσπαθεί να το πιστέψει, ο Ζάγιατς σχεδόν ανέκφραστος. Παναλαμβάνω μετά την απόκρουση του Ατματζίδη στο φάουλ του Καμπουράνη. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, αποφελήθηκε ο Γεωργιάδης που μπήκε πολύ δυναμικά, γρήγορα στην φάση, κατάφερε να την προωθήσει στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα στο 54-1-0. Θα ρισκάρει η ΑΕΚ, αλλά βέβαια στις αντιπιθέσεις ο Παναθηναϊκός δημιουργήσει προβλήματα. Δεν θα έχουν την υποστήριξη των χάφη τρεις αμυντικοί. Ο Ρμπόκη στο φάουλ, καθαρίζει εύκολα η οπισθοφυλακή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Γεωργιάδης σπρώχνει τον Παναθηναϊκό σε αντεπίθεση με άριστες προϋποθέσεις. Ο Βαζέχας ζητάει την μπάλα, του τη δίνει ο Γεωργιάδης, πλασέ του Βαζέχα, 2-0 ο Παναθηναϊκός στο 59. Υποδειγματικό τελείωμα του ευνηδιασμού από την πάσα αυτή τη φορά του σκόρερ του πρώτου γκολ του Γεωργιάδη, εκτελεστής ο Βαζέχα. Στο 59 ο Παναθηναϊκός, σε χρονική δηλαδή απόσταση 5 λεπτών, φτάνει από το 0-0 στο 2-0. Πρώτα με τον Γεωργιάδη και τώρα με τον Βαζέχα. Παναλαμβάνω, καταπληκτικό ξεδίπλωμα του ευνηδιασμού. Πάνω ακριβώς που είχε πει την κουβέντα ο Γιάννης Οδηγιογιάννης, ότι η ΑΕΚ θα είναι ευάλωτη, επιρρεπής στις αντεπιθέσεις του Παναθηναϊκού. 2-1 ήταν έτσι. Όταν χάθηκε η μπάλα, σε αντεπίθεση γρήγορα που έγινε, ήταν ένας μόνο της ΑΕΚ. Την κίνησε ο Μάρκος για να πάρει την μπάλα και την παίρνει. Ήταν πολύ καλή πάσα. Offside ο Βαζέχα, δεν μετράει γκολ. Έχει μείνει ο linesman στη θέση του και ο Βέλιος δεν θα μετρήσει γκολ. Υπάρχουν έντονες ασφαλώς διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όχι απλώς έντονες, απαράδεκτες από τον Γιάννη Καλιτζάκη που πήγε και έπεσε πάνω στον linesman. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Βαζέχα όταν πήρε την μπάλα δεν καλυπτόταν από την άμυνα της ΑΕΚ. Ωστόσο θα το ξαναδούμε. Εδώ ο Μάρκος παίρνει την μπάλα από τον Λιμπερόπουλο. Και δεν είναι offside. Και τη στιγμή που κάνει την πάσα, ο Βαζέχα πραγματικά την δέχεται πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Ορθή η υπόδειξη του επόπτη. Λαγωνικάκης. Ακόμη μια σέντρα, κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο, οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός αγγίζει, αλλά δεν καταφέρνει να τελειώσει, που λέμε, το παιχνίδι στο 72.